Σε αυτό το ιστορικό σημείο το Λασίθι γράφει ιστορία. Γράφει ιστορία 11 χρόνια μετά το προηγούμενο συλλαγητήριο που έγινε το 2013, που ήμασταν πάλι από όλο τον νομό για την υγεία και την εκπαίδευση. Αλλά το σημερινό συλλαγητήριο είναι διπλάσιο από αυτό του 2013. Και είναι διπλάσιο γιατί τα προβλήματα αυτά τα 11 χρόνια αντί να λυθούν γιγάντωσαν. Το 2013 είχαμε νοσοκομεία που παλεύαμε να τα κρατήσουμε ανοιχτά. Σήμερα μόνο για πλάκα μπορεί να πει κανείς ότι τα νοσοκομεία που έχουμε λειτουργούν ως νοσοκομεία και όχι ως κέντρα υγείας. Μια σκληρή πραγματικότητα. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει ότι δεν την ξέρει. Βγήκε στην τηλεόραση να πει ότι το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου την ημέρα που χάθηκε ο άτυχος συμπολίτης μας δεν εφημέρευε. Τα νοσοκομεία της επαρχίας εφημερεύουν κάθε μέρα 365 μέρες τον χρόνο. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο σε κάθε πόλη και είναι δυνατόν ένας υπουργός υγείας να μην ξέρει πότε εφημερεύουν τα νοσοκομεία της επαρχίας. Θα μπορούσε να έχει ρωτήσει τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πριν ένα χρόνο ήρθε σε όλο τον νομό προεκλογικά. Ήρθε στον Άγιο Νικόλαο, πήγε στην Ιεράπετρα, πήγε στη Σιτία. Και στις πόλεις αυτές τι είπε, τι υποσχέθηκε. Δεν είπε για νοσοκομεία που δεν εφημερεύονται. Είπε ότι είναι προτεραιότητα η υγεία για τη νέα κυβέρνηση. Και ότι θα έχετε νοσοκομεία που θα είναι μεν μικρά, αλλά θα έχουν όλες τις απαραίτητες ειδικότητες. Αυτό το είπε στην Ιεράπετρα. Τις πιο πολλές μέρες και φέτος την καθαρά Δευτέρα στο νοσοκομείο Ιεράπετρας εφημέρευε μόνο το κέντρο υγείας και δύο ειδικευμένοι γιατροί, ένας μικροβιολόγος και ένας χειρουργός. Κανείς άλλος δεν εφημέρευε την καθαρά Δευτέρα στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Ούτε αυτινολόγος, ούτε αναισθησιολόγος, ούτε παθολόγος, ούτε πνευμονολόγος, ούτε καρδιολόγος, ούτε ορθοπαιδικός. Αυτό είναι νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. Λειτουργεί ως νοσοκομείο ή ως κέντρο υγείας. Τι έχει να πει ο Πρωθυπουργός για αυτή την κατάσταση. Τα είπε τα ίδια και στη Σιτία. Είπε στη Σιτία μην ανησυχείτε. Έχω και τη σκοπίτισά σας, την αγαπηδάκη που θα φροντίσει. Η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Σιτίας είναι εδώ και μήνες κλειστή. Η παιδιατρική έχει μείνει με ένα παιδίατρο. Έχει μείνει ένας αναισθησιολόγος. Μια σειρά από ειδικότητες δεν εφημερεύουν όλο τον μήνα. Είναι αυτά νοσοκομεία. Αυτό έχει πετύχει κύριε Αγαπηδάκη. Είναι περήφανοι για αυτό που έχουν πετύχει. Στον Άγιο Νικόλαο είπε μην ανησυχείτε. Προτεραιότητα η υγεία το είπε στην Κύπρο ο Μητσοτάκης. Θα φροντίσουμε να σε ελεγχωθούν σωστά οι δομές υγείας της περιοχής σας. Τι έχει συμβεί από τότε. Έχουμε τσουνάμι παρετήσεων και αποχωρήσεων γιατρών, νοσηλευτών και ειδικού προσωπικού από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Λόγω της ειδικών εργασίας, λόγω του τρόπου που τους φέρεται η διοίκηση, λόγω των εντέλεσε, πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα ή φεύγουν στο εξωτερικό. Αποτέλεσμα, την καθαρή Δευτέρα δεν εφημέρευε αναισθησιολόγος σε κανένα νοσοκομείο του νομού. Και είναι κάτι που σημαίνει συχνά. Και χρειάστηκε επίγουσα και σελική. Και φέρανε τον αναισθησιολόγο από το σπίτι. Και ο άνθρωπος
έδωσε την ψυχή του, προσπάθησε, έγινε η κεσαρική επίουσα, διασωλήρωσε το μωρό που δεν ήταν καλά, το έβαλε στο ασθενοφόρο και το διακόπησε στο Ηράκλειο. Και σώθηκε αυτή η ζωή. Έτσι, αλλά δεν σώθηκε χάρη στο σύστημα. Σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία του γιατρού. Σώθηκε χάρη στο φιλότιμο του γιατρού. Εκείνη την κατάληψε, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα το βράδυ, γιατί είχε πάρει έκταση το περιστατικό ότι δεν εφημέρευε χειρούργος. Και στο τηλέφωνο, καλησπέρα σας, λέει ο κύριος Μπουντζάκης, ο Ρε. Λέει, εγώ άντου και ο Ριάννης. Θέλω να σας πω, μου λέει, ότι όταν το περιστατικό πήγε στο νοσοκομείο υπήρχε γιατρός. Και αυτό που λέει δεν ήσχε. Του είπα, ναι, ξέρω, εγώ δεν είπα ότι υπήρχε. Αλλά κύριε Υπουργέ, υπήρχε χωρίς να εφημερεύει ο γιατρός. Το νοσοκομείο εφημέρευε, αλλά δεν εφημέρευε η χειρουργική, γιατί δεν έχουμε γιατρούς. Γιατί είχαμε τέσσερις και έφυγε ο ένας να υπηρετεύσει. Ο Γεωργιάδης απάντησε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πει στην τηλεόραση την άλλη μέρα ότι ο θάνατος δεν οφείλεται στο ΕΣΥ και ότι δεν μπορούσε να αποφευθεί. Αυτή είναι η ουσία της κυβερνητικής πολιτικής που ασκούνε. Η επικοινωνία, το φαίνεστε, πλέον απόψε δεν εφημερεύει ένας ο λόγος. Δεν φοβάστε τι μπορεί να γίνει. Δεν μας ενδιαφέρει τι μπορεί να γίνει. Μας ενδιαφέρει μόνο τι έγινε και να πούμε ότι φταίει το ΕΣΥ. Η πολιτική είναι τέτοια που οδηγεί τα νοσοκομεία τα δικά μας σε κλείσιμο. Γιατί θα συνεχίσουν να φεύγουν οι γιατροί, θα συνεχίσουν να παρετούνται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Μόνο αν δώσουν αυξήσεις στους μισθούς, μόνο αν βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας, μόνο αν κάνουν μαθητικές προσλήψεις, έχουν τα νοσοκομεία του Ρωμούλα Συνθίου, τις δομές υγείας και το κέντρο υγείας. Στο Ροπέδιο, μην το ξεχνούμε. Μόνο τότε έχουν σωτηρία τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας του νομού. Πολλοί πάνε στις συγκεντρώσεις μας. Και στην Ιερά Παιδά, και στη Σιτία, και στον Άγιο Νικόλαο. Το λέμε και σήμερα. Το αίτημα μας είναι ένα. Η κυβερνητική πολιτική που είναι απαράδεκτη τα τελευταία σχεδόν 15 χρόνια τα μνημόνια και μετά, στον τομέα της υγείας να αλλάξει. Να δοθούν αυξήσεις, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, να γίνουν και μαζικές προσλήψεις. Γιατί αν δεν γίνουν τα δύο πρώτα, φτιάχνουν οι προκηρύξεις και μένουν κενές. Οι 17 θέσεις προκηρυχθήκανε και προσληφθήκανε 3 γιατροί στο νομοθεσίο. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, το είπαμε το προηγούμενο έτος, το λέμε και σήμερα. Θέλουμε αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής για να σωθούν τα νοσοκομεία. Χωρίς να πληρώνουν οι πολίτες. Χωρίς από τη μεγάλη γιατρία, χωρίς από τη μεγάλη χειρουργία. Να πληρώσει η κυβέρνηση από τα λεφτά που μας έχει πάρει. Με τις εισφορές μας και με τη φορολογία μας. Λέμε λοιπόν και σήμερα. Αλλά το μήνυμα είναι μεγάλο. Απ' τη Μονή μέχρι ψηλά, σχεδόν μέχρι τη γέφυρα του Άγιου Πέτρου εκεί πέρα. Το μήνυμα είναι δυνατό. Κάνουνε ότι δεν τα ακούνε. Το δώσαμε πέρυσι. Το δίνουμε σήμερα. Θα το ξαναδώσουμε το επόμενο διάστημα. Και δεν θα τα βάλουμε κάτω. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχουμε δίκιο. Εμείς αγωνιζόμαστε για το δικαίωμά μας. Και το δικαίωμά μας δεν θα μας το στερήσει κανείς.